Το πρόβλημά μας είναι ότι η πατρίδα μας τους τελευταίους καιρούς πλημμυρίζεται και κατακλείζεται από επιδρομές αλλοφύλων. Είναι οι λεγόμενοι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι παράνομοι, οι οποίοι σήμερα έχουν πλημμυρίσει τα ανατολικά μέρη της πατρίδας μας και φοβάμαι ότι θα έχουμε πλημμυρίδα και στον υπόλοιπο χώρο της Ελλάδας. Όμως οι άνθρωποι αυτοί ξεριζωμένοι είτε από κάποια σχέδια ισχυρών της γης είτε από προσωπικές ανάγκες βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και πρέπει οπωσδήποτε να τους συμπαρασταθούμε στον πόνο τους και στις ανάγκες τους. Η Εκκλησία μας, τόσο της Ελλάδος ολοκλήρου, όσο και της Μητροπόλεως Μαντινίας και Κυρουρίας, δεν παρέλειψε να ανοίξει την αγκαλιά της και να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ στην πατρίδα μας, άλλοι γυμνοί, άλλοι πεινασμένοι, άλλοι τραυματισμένοι και όλοι γενικά ξεριζωμένοι από την πατρίδα τους. Και η συμπαράσταση της Εκκλησίας μας είναι δεδομένη, γιατί δεν κοιτάζει αν εκείνος που έχει ανάγκη είναι πιστός ή άπιστος, Έλληνας ή αλλόφιλος, και του δίνει ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσει και να ζήσει. Έτσι λοιπόν έχει προηγουμένως από την αρχή κάνει μια εκστρατεία και προσφέρει τρόφιμα, ρούχα, στέγη να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη χώρα μας. Τώρα εδώ ο Περιφερειάρχης ανέλαβε έναν αγώνα να οργανώσει καλύτερα και να επιτύχει περισσότερα σε αυτή την προσπάθεια και κάλεσε όλους τους φορείς της περιφερίας μας να συμπαρασταθούμε και να το συνδράμουμε να επιτύχει αυτή η προσπάθεια. Και εμείς σαν Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωνίας και προσωπικά η ταπεινότητα μου δεχθήκαμε το κάλεσμα του Περιφερειάρχη και μαζί εκστρατεύουμε και κάνουμε μια έκκληση στους χριστιανούς μας, στους συμπατριώτες μας, γενικά στους Έλληνες, να δώσουν από το περίσσευμά τους, να προσφέρουν από το υστέρημά τους, να συγκεντρώσουμε απαραίτητα πράγματα για να τα προσφέρουμε σε αυτούς που λιμοκτονούν, που παγώνουν από το κρύο, που είναι ταλέποροι και ξεριζωμένοι, όπως είπα. Γι' αυτό καλώ και εγώ πάλι άλλη μια φορά, ή μάλλον στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια του Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου του κ. Τατούλη και καλώ και προσκαλώ όλους τους συμπατριώτες μας να μην παραλείψει κανείς να προσφέρει έστω και το ελάχιστο που έχει τη δυνατότητα. Να συγκεντρωθούν τρόφιμα, να συγκεντρωθούν ρουχισμός, να συγκεντρωθούν οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Και να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε στον Θεό να φέρει έτσι τα πράγματα ώστε να ειρηνεύσει ο τόπος τους και να επιστρέψουν πάλι στη γη τους. Γιατί όσες κουβέρτες και αν τους δώσουμε εμείς δεν θα είναι καμία ζεστότερη και θερμότερη από την κουβέρτα του σπιτιού τους και τη στέγη τους. Σεβασμιότατε, θεωρείτε ότι οι απλοί άνθρωποι, οι Έλληνες πιστοί, καλύπτουν τα κενά της πολιτείας? Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα παρατηρεί το φαινόμενο ότι η ελληνική πολιτεία να έχει υπουργό και υπουργείο προνοίας και διοίκηση και διευθύνσεις προνοίας. Πλην όμως η πρόνοια της πολιτείας είναι πολύ ελλιπής και όλο το βάρος της προνοίας στον ελληνικό χώρο το έχει αναλάβει η Εκκλησία. Προσωπικά να πω εδώ στην Τρίπολη, η Μητρόπολη της Μαντινίας και Κοινωνίας έχει υπό την προστασία της το Δεκάζιο Γυροκομείο, το Ίδρυμα των Τυφλών Γυναικών και το Γυροκομείο στο Λεωνίδιο και τόσα άλλα τους φτωχούς με το καλάθι του φτωχού αδελφού. Και η πρόνοια προσφέρει, δεν ξέρω τι δίνει, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι της ανάγκης προσέρχονται στον Μητροπολίτη και από αυτόν ζητούν και από αυτόν απαιτούν να τους δώσει τα αναγκαία για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της ζωής τους. Επομένως,
το θέμα πρόνοιας στην Ελλάδα το έχει επιφορτιστεί ολόκληρο η Εκκλησία. Και το τραγικό είναι ότι η πολιτεία φορολογεί το έργο της πρόνοιας της Εκκλησίας. Μάλιστα, πιστεύετε η αίσθησή σας είναι ότι θα ξεπεράσουμε σύντομα το πρόβλημα? Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Το πρόβλημα της εγκαταστάσεως των αλλοδόξων και αλλοφίλων είναι ένα πρόβλημα, κατά την άποψή μου, σκληρό και τραγικό, το οποίο μπορεί βέβαια να κρατήσει αρκετά χρόνια, δεν θα τελειώσει γρήγορα, αλλά και να τελειώσει κάποια στιγμή θα αφήσει σημάδια σκληρά επάνω στον ελληνικό τόπο.